Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, προκηρύσσει στάση εργασίας στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, από τις 11 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου. Η ΑΔΔΗ συντάσσεται στον αγώνα για ίσα δικαιώματα και διεκδικεί ίση αμοιβή και ίση εργασία, ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άντρες, δωρεάν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας, επανασύσταση της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελή διακριτή δημόσια υπηρεσία, καθώς επίσης και δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες στήριξης για τα θέματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ο φετινός εορτασμός της 8ης Μαρτίου στις γυναίκες της Παλαιστίνης αφιερώνεται, που είναι αυτές και τα παιδιά τους, όπως επεσήμαναν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Ιωαννίνων, τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου, ζητώντας μεταξύ άλλων την κατάπαυση του πυρός. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΔΗ για τον αγωνιστικό εορτασμό της 8ης Μαρτίου καλεί σε συγκέντρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή και στην οποία θα παρευρεθεί μεταξύ άλλων ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής και η σύζυγός του. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 2ης Φεβρουαρίου, προκηρύσσει στάση εργασίας στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η ΑΔΔΗ συντάσσεται στον αγώνα για ίσα δικαιώματα και διεκδικεί ίση αμοιβή για ίση εργασία, ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άντρες, δωρεάν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας, επανασύσταση της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελή διακριτή δημόσια υπηρεσία, ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή δημόσια δωρεάν ποιοτική υγεία, δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες στήριξης για τα θύματα της έμφυλης και ενδοικογενειακής βίας, ψυχολογική, νομική και κοινωνική στήριξη, παροχή παιδικών κατασκηνώσεων και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, ένταξη στην εκπαίδευση της σεξουαλικής αγωγής και μαθημάτων για την ισότητα των φύλων και νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Ιωαννίνων μας καλεί για τον αγωνιστικό εορτασμό της 8η Μάρτη. Πρώτα απ' όλα, τα σωματεία να αναδείξουν με κάθε τρόπο την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και να συζητήσουν τα σύγχρονα αιτήματα και διεκδικήσεις εργαζόμενης γυναίκας με πρωτοβουλίες όπως είναι η οργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δήμους και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην πανδημοσιοπαλληλική απεργία, στάση εργασίας μάλλον, που έχει προκηρυχθεί από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, και καλούμε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που οργανώνουμε στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην περιφέρεια. Να πούμε πως στη συγκέντρωση θα παρευρεθεί ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, κύριος Γιουσέφ Ντορχόμ, ενώ η σύζυγός του θα χαιρετήσει στη συγκέντρωση και στη διαδήλωση. Νομίζω πως μετά την επιτυχία που είχε μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρι, το επόμενο απεργιακό μας ραντεβού είναι 8η Μάρτη, με τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Πάμε πραγματικά να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας.